Νέο τέτα τέτ των αδίστακτων δραπετών των φυλακών τρικάλων με αστυνομικού τα ξημερώματα στην Αφπακτία. Μπλόκο των ανδρών τη αστυνομία του εντόπισε να επιβαίνουν σε αγροτικό φορτηγάκι που είχαν κλέψει λίγο νωρίτερα από το χωριό Φιλοθέη. Περισσότερα από τη Θεδόρα Θεδωρουλάκη. Like, Θεδόρα. Οι αστυνομικοί ελένη εμφανίζονται σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για του δραπέτε των φυλακών Τρικάλων, οι οποίοι στι 4 τα ξημερώματα έκλεψαν από το χωριό Φιλοθέη ένα αγροτικό φορτηγάκι. Λίγο αργότερα, σε μπλόκο που υπήρχε στη γέφυρα Ρέρεση ε, στην ε, ορεινή ναυπακτία, ε, οι αστυνομικοί τους έκαναν, έκαναν σήμα στου επιβάτε του αυτοκινήτου για να σταματήσουν. Εκείνοι όμω στη θέα του μπλόκου έκαναν αναστροφή και να κινήθηκαν προ την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορέ. Στον αέρα ε, για εκφοβισμό, οι δράστε δεν ε, ανταπέδωσαν τα πυρά. Να σα πω ότι η ορεινή ναυπακτία και ο νομό Φωκίδα από τα ξημερώματα τη ε, Δευτέρα βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό και αυτό γιατί μετά την αιματηρή συμπλοκή, όπου σκοτώθηκε ο 37χρονο παρχιφύλακα στο Δίστομο και οι κακοποιοί είχαν πάρει ε, το συμβατικό αυτοκίνητο τη αστυνομία. Υπήρχε η πληροφορία ότι λίγη ώρα αργότερα είχε θεαθεί στην ε, ε, Φωκίδα. Έτσι λοιπόν τα μπλόκα τη αστυνομία από την ημέρα εκείνη ήταν αυξημένα και οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βέβαια, να σα πω ότι οι έρευνε βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλού νομού και στη Φωκίδα και στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία, καθώ οι κακοποιοί μετακινούνται συνέχεια Μάλιστα. και χαρακτηρίζονται εξαιρετικά επικίνδυνοι. θα ευχαριστώ.